Το πρώτο και πιο σημαντικό, καθώς ο ρόλος του επικουρικού κεφαλαίου είναι να προστατεύσει τα θύματα από τροχαία ανασφάλιστων οχημάτων ή αγνώστων ή εταιρείων που έκλεισαν, εκεί ο μεγάλος στόχος έχει επιτευχθεί. Οι καινούργιες ζημίες πληρώνονται άμεσα, ενώ 5-10 χρόνια πριν υπήρχε μεσολαβούσε πολύ, πολύ χρόνο, ακόμα και 30 μήνες, ακόμα και χρόνια, μέχρι να αποζημιωθούν οι παθόντες. Άρα ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί. Ο δεύτερος στόχος του να έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος είναι φερέγγυος, αξιόπιστος και στέκεται οικονομικά με τους πόρους του, και αυτός έχει επιτευχθεί. Ενώ παρελήφθη ένα, από την παρούσα εκτελεστική επιτροπή, παρελήφθη ένα έλλειμμα τεράστιο, πολλών εκατομμυρίων ευρώ, έχουμε φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του επικουρικού κεφαλαίου σε ισορροπία. Δηλαδή το 2023 θα είναι η πρώτη χρονιά στην οποία το επικουρικό κεφάλαιο θα έχει θετικό αποτέλεσμα, θα έχει θετική καθαρή θέση. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία μέχρι τώρα. Ο τρίτος μεγάλος στόχος, ο οποίος είναι για τα επόμενα χρόνια, είναι να γίνει ένας σύγχρονος οργανισμός. Ένας οργανισμός ευέλικτος και ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί με βάση τα σύγχρονα πρότυπα των επικουρικών άλλων χωρών. Αυτό είναι φιλόδοξο, αλλά είναι εύκολο πια να γίνει, ευκολότερο από τους προηγούμενους στόχους, γιατί ακριβώς έχουν τεθεί οι βάσεις. Έχουμε πια έναν οργανισμό ο οποίος είναι φερέγγυος, ο οποίος είναι αποτελεσματικός. Θέλουμε να το κάνουμε πιο σύγχρονο, ώστε να μπορεί η ΕΣΑΗ να ανταποκρίνεται στο σημαντικό του ρόλο. Απελευθερώσαμε χρήματα τα οποία είστε δεσμευμένα. Ο κόσμος είχε φτάσει σε ένα σημείο που είχε γανακτήσει από την καθυστέρηση των πληρωμών. Γίνανε ορισμένες περικοπές με την ανοχή του κόσμου, όχι βιαστικά προς Θεού, εντάξει. Και πληρωθήκαν αρκετές ζημιές αμέσως. Μειώθηκε ο αριθμός των εγκριμών ζημιών, μειώθηκε υποχρεώσεις του επικουρικού. Είχαμε την ευχαίρεια με τα χρήματα πλέον σιγά σιγά να πληρώνουμε και φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα μικρό αριθμό ζημιών με ένα μικρό ποσό σε εγκρεμότητα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να πληρώνουμε αμέσως. Πλέον το επικουρικό είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Δεν θέλει κανέναν να τον δανείσει οτιδήποτε. Μπορεί να πληρώσει ανεξαρτήτως ποσού την επόμενη μέρα από τη συμφωνία που θα κάνει με τον δικηγόρο. Πιστεύετε ότι μπορεί να δούμε στο μέλλον περιπτώσεις όπως είχαμε στο παρελθόν με εταιρείες που κλείναν και χρεώναν το επικουρικό με μεγάλα ποσά? Θεωρώ ότι δεν θα βρούμε τέτοιες περιπτώσεις πλέον, ότι είμαστε σε καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο, αρκεί και μόνο θέλει μια επίβλεψη να συνεχίσει μάλλον αυτό το οποίο ξεκινήσαμε την εξαετία που είμαι εγώ εκεί στο επικουρικό. Το επικουρικό είναι πλέον σε μια πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικά τις υποχρεώσεις που κληρονομήσαμε το παρελθόν και το επικουρικό σήμερα διεκπεραιώνει και διακανονίζει περιπτώσεις άμεσα, που σημαίνει σήμερα τελειώνει ο διακανονισμός, αύριο πληρώνεσαι. Είναι σοβαρό επίτευγμα της αγοράς, το καταφέραμε μόνοι μας, χωρίς να προσφύγουμε σε δανεισμό, πώληση, χαρτοφυλακή ή οτιδήποτε άλλο, και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε έναν εύρωστο οργανισμό.